Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την τρίτη αξιολόγηση. Συναντήσεις με τους θεσμούς θα ξεκινήσουν το απόγευμα με προϋπολογισμό και δημοσιονομικά, ενώ αύριο ψηλά στην ατζέντα τα εργασιακά. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι έχουμε πρεμιέρα των επίσημων συνομιλιών για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης σήμερα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία όλες οι πλευρές φέρνουν να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ο στόχος είναι το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουν όλα μέσα στο Δεκέμβριο, οπότε πιο ρεαλιστικό είναι ο Ιανουάριος. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται θέματα διαδικαστικά, θέματα δημοσιονομικά, εργασιακά. Ένα πολύ σημαντικό αγκάφι το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο κλείσιμο της αξιολόγησης είναι το θέμα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών που πρέπει να ξεκινήσουν μέχρι τα τέλη Νοέμβρη. Οι θεσμοί έχουν δώσει ήδη σημάδι ότι άμα δεν ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί, η αξιολόγηση δεν κλείνει. Από εκεί και πέρα, όπως προβάλλουν και πληροφορίες και τα διεθνή ΜΜΕ, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, προσανατολίζονται και αυτοί στο γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης, προκειμένου να μπορέσουν να σηματοδοτήσουν ένα comeback σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάπτυξης, την οποία λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη ότι έρχεται.